Υπάρχουν κάποια ηχητικά ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας πριν από λίγο. Δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του πρώτου θέματος. Είναι ο τελευταίος διάλογος του σταθμάρχη που έχει παραδεχθεί τα πάντα, έτσι όπως είδαμε νωρίτερα, με τον μηχανοδηγό. Λίγο πριν φύγει το τρένο για το ταξίδι του θανάτου. Για να τα ακούσουμε. Ακούει με 47 νούμερο, περνάτε κόκκινο φωτόσημο εξόδου έως είσοδο, φωτόσημο εισόδου νέων πόρων. Βασίλη, φεύγω. Φεύγεις. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Αυτός ήταν ο τελευταίος διάλογος, ε. Φεύγεις. Έχει και φεύγεις τώρα, περνάς τα κόκκινα μέχρι τους νέους πόρους. Φεύγεις. Σημαίνει αγνόησε ότι... Για να τον ακούσουμε. Τον έχουμε. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα τον έχουμε, αλλά είναι με αυτοπεποίθηση. Όχι, άστα όπως είναι, γιατί θα ακολουθήσω 1564. Έγινε καλός, θα αφήνω όπως είναι διαγώνιος. Ξέρω τι είναι το αφήνω πως είναι η διαγώνιος και αν είχε κάποιες δεύτερες... Το κλειδί είναι, μου λένε, η διαγώνιος. Κάποιες δεύτερες σκέψεις και ο μηχανοδηγός. Ναι. Πάντως με αυτοπεποίθηση ο σταθμάρχης. Όχι, φεύγεις. Και... Η δεύτερη ανάγνωση του μηνύματος είναι φεύγεις με κόκκινο. Διότι στα αλήθεια το κόκκινο δεν λειτουργεί. Ναι. Διότι το τρένο λειτουργεί χωρίς σήμανση. Mm-hmm. Κανονικά, άμα είναι κόκκινο ο σηματοδότης, δεν ρωτάς να περάσω με κόκκινο, mm-hmm. δεν περνάς με κόκκινο. Ακριβώς. Αλλά επειδή δεν λειτουργεί. Αν κατάλαβα καλά, αυτό του λέει. Αγνώρισε τα κόκκινα μέχρι να σπάσει. Γιατί δεν λειτουργούν. Έτσι κι αλλιώς δεν λειτουργούν. Δεν ισχύουν, Παύλο μου και Βασίλη μου, τα κόκκινα και τα πράσινα και τα κίτρινα και τα ροζ στο ελληνικό σιδηρόδρομο. Το ακούσαμε από πραγματογνώμονες να το λένε στα βίντεο που παρουσιάσαμε στα ρεπορτάζ νωρίτερα, ότι είναι σαν να παίρνει ένα αυτοκίνητο να πηγαίνει στην Αθήνα. Και να μην λειτουργεί κανένας φωτεινός σηματοδότης. Ο Θεός και ψυχή σου, με άλλα λόγια. Και αυτό το παίρναμε κόκκινο και φύγε και καλό ταξίδι και φύγε, είναι γραμμένο και σε αυτό το, θα ξαναχρησιμοποιήσω την ίδια έκφραση που χρησιμοποιήσεις στη διάρκεια του δελτίου, σε αυτό το μπακαλοτεύτερο, το οποίο το είδαμε στο φως της δημοσιότητας να βγαίνει επίσης νωρίτερα, που εντάξει, ειλικρινά, αν είναι έτη 2023, ξαναλέω, στην εποχή του 5G και της απόλυτης ψηφιοποίησης, μπορεί να υπάρχει σιδηρόδρομος, ο οποίος, οι σταθμάρχες του οποίου λειτουργούν με μπακαλοτεύθερο, φεύγεις κόκκινο 62 stop, τώρα τι να πω. Αν εμείς εξοργιζόμαστε που τα ακούμε αυτά, σκέψου ο άνθρωπος που μας ακούει και μας βλέπει αυτή τη στιγμή, τι οργή, τι θυμό του προκαλεί αυτή συνολικά η εικόνα. Έτσι είναι. Και νομίζω ότι η ευθύνη του πολιτικού συστήματος, επειδή είμαστε και πολύ κοντά στις εκλογές, είναι να τη διαχειριστεί αυτή τη χώρα, να τις απαντήσει. Να τις απαντήσει πιστικά. Γιατί είναι φανερό ότι αν, επειδή ξεκινήσαμε την κουβέντα λέγοντας τι πολιτικές συνέπειες μπορεί να έχει κάτι σαν αυτό, αν υπάρχει ένα, και υπάρχει προφανώς καταγεγραμμένο ένα ποσοστό θυμού, οργής, για διάφορους λόγους στην κοινωνία, αυτό μπορεί να το πολλαπλασιάσει. Και πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις και τα πολιτικά κόμματα να το έχουν κατά νου αυτό. Η ευθύνη τους είναι να το φιλτράρουν, να το απαντήσουν και να το απαντήσουν πιστικά και ειλικρινά.